τη φάση έχει μεγάλη αίσθηση υποχώρια με τον Κασάνη. Δηλαδή, αυτό που λέει, κάνει τα εμφανίζεται ξαφνικά. Για να δείξει πολύ σήμερα τον κόλπο, το βλέπει και το βλέπει και το βλέπει. Το βλέπει και το βλέπει. Το βλέπει και το βλέπει. Πάρα πολλοί παίκτες στην Ολυμπιακή μέσα στα πράγματα. Ήταν μετά και πέτσι για τις δημοτικές αλήθεια. Ναι, είναι η αλήθεια, αλλά δεν σκοράω ότι κάποιο είναι πολύ δύσκολο. Εδώ αυτό που σου λέω, ότι οι άνθρωποι είναι παίκτες που κατά κάποιο τρόπο δεν μπορεί να παίξει κάποιο πάνω, γιατί 4 χάπ, παίζει ο Ολυμπιακός, θα τους παίξει. Εδώ θέλει 40 μέτρα που έχουν πάρει στα δόντια για να πηγήσει από μακριά. Και αυτό το ότι δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο να πάει πάνω, γιατί όλοι κάτι άλλο πρέπει να κάνουν. Να τους παίξει την πάση, αν τους φτάσει την πόλη, δεν έχει μαζί δεν τρεις γύρω του, υπάρχουν πάλι 4 παίκτες που ουσίες υποχρεωτικά πρέπει να πάρουν, δηλαδή ένας τέλος στο βάθος και ο Κασάνη απρόληπτος αναλόγως της ίδιας βάσης αν όπως έτσι κάτι που κοιτά το γύρω του. Ναι, ναι, ναι. Δεν υπάρχει κανείς παίκτης που να πάρουν του, αλλά δεν υπάρχει κανείς γιατί κοιτάνε τους άλλους. Όχι, δεν είναι ο Ρωτικής που είναι ήσυχα στον χώρο, που βρίσκει τη θέση του, το κενό που υπάρχει. Ένα λεπτό μετά, και βάλετε την καθήκη κανείς από αυτή τη μεγάλη βάσα, μου λέγανε ότι τα σέντρα ήταν λίγο δεκάρι. Ότι δηλαδή. Εγώ λάβα το ίδιο σου πει, λίγο το ζυζού. Ναι, το ζυζού. Γιατί είναι λίγο δεκάρι και δηλαδή είναι δεκάρι που βλέπουν εδώ. Α πούμε, γιατί πα ήταν πάρα πολύ ωραία. Στο δρόμο ένα λεπτό μετά από τη σήμερα πάλι 4 παίκτε στο δικαστήριο. Σε μια αντιπίθεση που ανήκαν γέννη που λένε. Έτσι. Είναι στα κομπεντέψει η περιοχή. Και σε πριν τα πράγματα που έχουν κάνει για να διαλύσει. Να δείξουν τα δύο πράγματα και ακόμα. Ένα διαφορετικά από τη στιγμή που ήταν καθόλου το Μποτία. Ο Μποτία έρχονταν από την Γκάφα στην Ξάρτη.